Στη σημερινή δοκιμασία η κάθε ομάδα θα χρειαστεί 4 παίκτες. Δεν υπάρχουν ούτε αλλαγές, ούτε κυκλικές συμμετοχές, ούτε τίποτα. Ποιο είναι το ζητούμενο? Πίσω βλέπετε 2 πολύ μεγάλα, παχιά και μακριά σκοινιά. Το ένα έχει μπλε χρώμα, το άλλο πράσινο. Αρχικά οι ομάδες θα ξεκινήσουν παίρνοντας το σκοινί της αντίπαλης ομάδας. Η πράσινη θα πάρει το γαλάζιο, η γαλάζια θα πάρει το πράσινο. Θα έχετε 20 λεπτά στη διάθεσή σας, όντας δεμένοι πάνω σε αυτό το σκοινί, έχει κάποιες προεκτάσεις, μικρότερα σκηνάκια, που θα είστε δεμένοι και οι 4, 2 και 2, με μία ζώνη. Πρέπει λοιπόν εσείς σε αυτά εδώ τα εμπόδια που βλέπετε να μπερδέψετε το σκοινί της αντίπαλης ομάδας όσο περισσότερο μπορείτε. Γιατί όταν τελειώσει αυτό το 20 λεπτό θα αλλάξετε θέσεις, η κάθε ομάδα θα πάει στο δικό της σκοινί με σκοπό να το ξεμπλέξει και να το τραβήξει πίσω στην αφετηρία. Η ομάδα που θα καταφέρει πρώτη να τραβήξει όλο το σκοινί πίσω είναι και αυτή που κερδίζει τη σημερινή ασυλία. Πράσινη ομάδα, εντάξει. Ναι. Γαλάζια ομάδα, εντάξει. Σχεδόν. Σχεδόν, παρακαλώ. Το πλεονέκτημα. Γιώργο μου, με συγχωρείς. Σου χρωστάμε ένα πλεονέκτημα. Εδώ λοιπόν το πλεονέκτημα, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί επί της ουσίας, λόγω του ότι η πράσινη ομάδα είναι 5 άτομα, η δική σου απόφαση θα καθορίσει ποιοι 4 θα αγωνιστούν. Yes. Το πλεονέκτημα είναι να στερήσεις το δικαίωμα συμμετοχής ενός παίκτη της πράσινης ομάδας. Σου αφήνουμε λίγο χρόνο, θες να το σκεφτείς με την ομάδα. Το έχω αποφασίσει ήδη. Mm-hmm. Ήλπιζα να υπήρχε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα... Γιώργη Γιαννακίδη, δυστυχώς, σήμερα δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Οπότε, αφήνουμε εκτός το Γιώργο. Αναμενόμενο νομίζω, όχι? Εντάξει, εδώ θέλει μικρόσωμους, οπότε ο Γιώργαρος κομπλέ, θα τα αντιπαλέψουμε οι υπόλοιποι. Μικρόσωμους, εννοείς για να κάνουν, να περνάνε από κάτω κτλ. Είναι και βαρύ το σκηνή, Okay. Αυτό μέτρο είμαστε και δυνατοί. Είμαστε και δυνατοί. Είχε πει ο Χρήστος ένα-δύο λεπτάκια πριν τους δώσει το πλεονέκτημα ότι θα διαλέξουν ποιοι θα είναι στην τετράδα ή μάλλον ποιος θα λύει από την τετράδα. Οπότε δεν ευνηδιάστηκα τόσο πολύ. Όμως αφού το ξεστόμησε ο θείος Λεωνίδας, ήμουν σίγουρος θα διαλέξουν τον Γιώργο.